Να σας ευχαριστήσω όλους για την εδώ παρουσία σας πρώτα απ' όλα και ιδιαίτερες ευχαριστίες να απευθύνω στους εκλεκτούς ομιλητές μας, οι οποίοι φώτισαν πραγματικά με τις ομιλίες τους διάφορες ψυχές από την ιστορία του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, αλλά και ανέπτυξαν τις απόψεις τους και τους προβληματισμούς τους ως προς το παρόν και το μέλλον του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Μέσα στα επόμενα λεπτά, λοιπόν, θα προσπαθήσω να σας αναπτύξω το όραμά μας για την επόμενη δεκαετία, λαμβάνοντας υπόψη ότι το έργο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού είναι πολυσύνθετο και πολυσχηδές και ότι κάτω από την ομπρέλα του συνυπάρχουν και συλλειτουργούν οι τομείς που βλέπετε και στην οθόνη, η παιδεία βέβαια, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός και η νεολαία. Διαμορφώνοντας τη στρατηγική μας για την επόμενη πενταετία, μέσα στην προηγούμενη περίοδο, έπρεπε ακριβώς να ξεκινήσουμε τον σχεδιασμό αυτής της στρατηγικής από τη σκιαγράφηση του οράματός μας, το οποίο θεωρώ είναι και διαχρονικό όραμα για το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Δηλαδή, η συμβολή στη διαμόρφωση πολιτών, οι οποίοι θα έχουν και γνώσεις και δεξιότητες, θα είναι υπεύθυνοι πολίτες με δημοκρατικό ήθος, θα έχουν ιστορική ταυτότητα, αλλά θα σέβονται προφανώς τη διαφορετικότητα. Γενικότερα, θα είναι πολίτες με ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Πολίτες που θα μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της κοινωνίας και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων του μέλλοντος, καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής της δικής τους και των συμπολιτών τους. Αυτό θα έλεγα ότι θα μπορούσε να ήταν το διαχρονικό όραμα του Υπουργείου και άρα μέσα στις επόμενες διαφάνειες θα ήθελα να σας περιγράψω ουσιαστικά το πώς θα θέλαμε να δούμε τους τομείς δραστηριοτήτων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού να αναπτύσσονται και να εξελίσσονται μέσα στην επόμενη δεκαετία, ώστε να συμβάλλουν ακριβώς στην υλοποίηση αυτού του οράματος. Πρώτα απ' όλα, θα θέλαμε να έχουμε ένα Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού το οποίο να λειτουργεί στη βάση ξεκάθαρης στρατηγικής. Ένα εγχείρημα το οποίο ξεκινήσαμε για πρώτη φορά από την προηγούμενη χρονιά, αλλά πρέπει να παγιωθεί και να γίνει βίωμα μέσα στα επόμενα χρόνια. Πρέπει δηλαδή το Υπουργείο να λειτουργεί ξεκάθαρα στη βάση στρατηγικής, η οποία να μην είναι θεωρητική στρατηγική, αλλά πολύ πολύ συγκεκριμένη. Να ξεκινάει αυτή η στρατηγική ακριβώς με τη διατύπωση του οράματος, με τη διατύπωση στη βάση του οράματος της αποστολής του Υπουργείου, για να καλύψει κανείς αυτή την αποστολή, θα πρέπει να θέσει στρατηγικές επιδιώξεις, τους στόχους οι οποίοι πρέπει να τεθούν για να καλυφθούν αυτές οι στρατηγικές επιδιώξεις, οι συγκεκριμένες δράσεις οι οποίες θα έχουν ως αποτέλεσμα την κάλυψη των στόχων που θα τεθούν και βέβαια πολύ πολύ σημαντικό είναι να συνδέσει κανείς όλα αυτά και με το τι έχει στη διάθεσή του ως πόρους. Διότι είναι εύκολο να λέμε ότι θα κάνω αυτό και αυτό και αυτό, αλλά αν δεν έχω τους επαρκείς οικονομικούς πόρους, τότε τελικά δεν κάνουμε τίποτε. Άρα, για πρώτη φορά, εμείς έχουμε συνδέσει τις δράσεις του Υπουργείου με τον προϋπολογισμό και αυτή τη χρονιά προχωρούμε και ένα βήμα παρακάτω. Καθορίζουμε δείχτες απόδοσης, μέσα από τους οποίους θα μετράμε συστηματικά το τι πετυχαίνουμε στην κάθε δράση, στον κάθε στόχο, στην κάθε στρατηγική επιδίωξη και πώς αξιοποιούμε τον προϋπολογισμό μας για να συμβάλλουμε στην υλοποίηση του οράματος που έχουμε θέσει. Αυτός, λοιπόν,
ολοκληρωμένος στρατηγικός σχεδιασμός, θεωρώ και θέλω, θα ήθελα μάλλον να δω μετά από 10 χρόνια το Υπουργείο να τον έχει εμπεδώσει, να τον έχει παγιώσει και να λειτουργεί ξεκάθαρα στη βάση μιας τέτοιας προσέγγισης. Και αν καταφέρει κανείς να λειτουργήσει στη βάση μιας τέτοιας προσέγγισης, τότε οι επενδύσεις που γίνονται στο χώρο του Υπουργείου, στους τομείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, στην παιδεία, στον πολιτισμό, τον αθλητισμό, την νεολαία, σίγουρα θα είναι αποτελεσματικές, σίγουρα μπορεί να συμβάλλουν στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη και σίγουρα αυτές οι επενδύσεις μπορεί τελικά να αποδώσουν πολύ περισσότερα, τα οποία με τη σειρά τους μπορεί να αξιοποιηθούν στη συνέχεια για μεγαλύτερες επενδύσεις στους τομείς αυτούς και έτσι βλέπουμε να εξελίσσεται μια υγιής διαδικασία επένδυσης πόρων στους τομείς αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Για την υλοποίηση του οράματος μας έχουν τεθεί 7 στρατηγικές επιδιώξεις, τις οποίες θα αναφερθώ αμέσως. Η πρώτη στρατηγική επιδίωξη είναι η ανάπτυξη, επιμόρφωση και ποιοτική αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της εκπαίδευσης. Αναγνωρίζουμε δηλαδή ότι κεντρικό ρόλο στην επιτυχία ενός εκπαιδευτικού συστήματος διαδραματίζει το ανθρώπινο δυναμικό, η εκπαιδευτική μας. Και γι' αυτό θα θέλαμε μετά από 10 χρόνια, στη βάση και των πολιτικών που τώρα άρχισαν να υιοθετούνται, να έχουμε στο εκπαιδευτικό μας σύστημα τους καλύτερους εκπαιδευτικούς. Δηλαδή, τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι θα προσλαμβάνονται, όχι κατά αρχαιότητα βέβαια, αλλά στη βάση ποιοτικών και αξιοκρατικών, απόλυτα μετρήσιμων και διαφανών κριτηρίων. Αυτό αλλάζει, δεν είμαι βέβαιος με την απόφαση που πήρε η Βουλή, αν θα καταφέρουμε να το έχουμε σε 10 χρόνια, διότι τα επόμενα 10 χρόνια είναι μεταβατική κατάσταση, μεταβατική περίοδος. Άρα θα έχουμε 50% πρόσληψη από το υφιστάμενο σύστημα, το αναχρονιστικό σύστημα και 50% με βάση το νέο σύστημα. Άρα η πρόσληψη κατά 100% με ένα νέο σύστημα με τα κριτήρια που σας περιγράψα προηγουμένως θα αρχίσει να γίνεται μετά το 2027. Θέλουμε μετά από μερικά χρόνια οι εκπαιδευτικοί μας να επιμορφώνονται συστηματικά. Αυτή η επιμόρφωση είναι καθολική, να αφορά όλους τους εκπαιδευτικούς και να είναι στοχευμένη, να καλύπτει τις ανάγκες των σχολικών μας μονάδων, να καλύπτει τις ανάγκες του κάθε εκπαιδευτικού. Ήδη έγινε το πρώτο βήμα με το σύστημα που άρχισε να εφαρμόζεται πιλωτικά φέτος σε 20 σχολεία. Αυτό που θα θέλαμε να δούμε λοιπόν μετά από μερικά χρόνια είναι αυτό το ένα σύστημα αποτελεσματικό, να εφαρμόζεται καθολικά και να δίνει τα αποτελέσματά του. Και θέλουμε οι εκπαιδευτικοί μας να έχουν συνεχώς κίνητρα, ούτως ώστε να βελτιώνονται μέσα από ένα ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης, το οποίο θα είναι πολυδιάστατο, θα είναι αξιοκρατικό, θα ανταμείβει τους καλύτερους και θα δίνει κίνητρα στους εκπαιδευτικούς, όπως είπα και προηγουμένως, να βελτιώνονται συνεχώς. Είναι κάτι το οποίο βρίσκεται στα σκαριά. Ευελπιστούμε ότι θα αλλάξει αυτό το αναχρονιστικό σύστημα που υιοθετείται σήμερα, το οποίο, αφού μιλήσαμε και για την ιστορία της εκπαίδευσης, εφαρμόστηκε από το 1976 και έκτοτε έμεινε αμετάβλητο, και να πάμε σε ένα νέο αξιοκρατικό, πολυδιάστατο και ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Η δεύτερη στρατηγική επιδίωξη αφορά τον εξυγχρονισμό των διοικητικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος και των σχολικών μονάδων. Βέβαια, εδώ κεντρικό ρόλο διαδραματίζει το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και ο τρόπος που είναι δομημένο και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί. Ε,
Άρα, μετά από μια δεκαετία, θα ήθελα να δω το Υπουργείο Παιδείας να διαχειρίζεται όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται τα θέματα των αρμοδιοτήτων του και να αξιοποιήσει το έπακρο τους πόρους που του διαθέτει η πολιτεία. Και βέβαια, κρίσιμες παράμετροι προς αυτή την κατεύθυνση είναι η ίδια η δομή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, η οποία σίγουρα χρήζει βελτίωσης. Δουλεύουμε αυτή την περίοδο πάνω σε αυτό το θέμα και ευελπιστούμε ότι με τις αλλαγές που θα κάνουμε θα καταστήσουμε το Υπουργείο Παιδείας πολύ πιο αποτελεσματικό. Βλέπετε μια σειρά από δομές, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί, κάποιες έχουν ήδη, ήδη δημιουργηθεί και αναμένουμε ότι με την λειτουργία αυτών των νέων δομών, οι οποίες θα απαντήσουν στις νέες προκλήσεις που έρχεται να αντιμετωπίσει το Υπουργείο, θα βελτιώσουμε γενικότερα την αποτελεσματικότητά του. Βέβαια, πρέπει να γίνει ιδιαίτερη αναφορά και στα θέματα του πολιτισμού, όπου και εκεί, διότι δεν καλύπτονται από τις δομές που ανέφερα εδώ πέρα, και εκεί αναμένεται να γίνει ένας ανασχεδιασμός της δομής διαχείρισης των πολιτιστικών θεμάτων και αυτή την περίοδο ακριβώς βρίσκεται υπό διερεύνηση το ποια θα είναι αυτή η δομή. Δεν επιτρέπεται να βρισκόμαστε στη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα και να διαχειριζόμαστε τα θέματα μας με φακέλους οι οποίοι κυκλοφορούν από το ένα γραφείο στο άλλο. Και μπορεί να κάνει ένα θέμα μέχρι από τη στιγμή που θα φύγει από το γραφείο του Υπουργείου μέχρι τη στιγμή που θα ξανάρθει ένα μήνα. Ενώ θα μπορούσε μέσα από ένα σύστημα αυτοματοποίησης γραφείου να κάνει 3 μέρες. Αυτά τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν. Το έχουμε θέσει ως σημαντική προτεραιότητά μας. Παρά το γεγονός ότι δεν εξαρτάται από το Υπουργείο, αλλά από άλλες υπηρεσίες, εμείς πιέζουμε προς αυτή την κατεύθυνση και θέλουμε να δούμε σε μια δεκαετία ένα Υπουργείο του οποίου οι δραστηριότητες θα είναι πλήρως αυτοματοποιημένες. Επίσης, θα σημειώσω ότι έχουμε εξασφαλίσει μέσα από τα διαρθρωτικά ταμεία ένα σημαντικό πρόγραμμα με προϋπολογισμό 12 εκατομμυρίων, μέσα από το οποίο θα γίνει η αυτοματοποίηση των δραστηριοτήτων των σχολείων μας και η αυτοματοποίηση της επικοινωνίας των σχολείων με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Συζητήθηκε εκτεταμένα αυτό το θέμα, ακούσαμε και προηγουμένως κάποια σχόλια. Σίγουρα θέλουμε να προχωρήσουμε προς αποκέντρωση εξουσιών. Θέλουμε ένα Υπουργείο στο οποίο αρκετές από τις δραστηριότητες του να είναι αποκεντρωμένες και να μην είναι το ίδιο συγκεντρωτικό όπως είναι σήμερα. Θέλουμε να δώσουμε μεγαλύτερο ρόλο στα επαρχιακά γραφεία του Υπουργείου. Θέλουμε να φύγει σημαντικός όγκος γραφειοκρατικής δουλειάς από τα γραφεία της Γενικής Διευθύντριας και του Υπουργού Παιδείας, ώστε να επικεντρωθούν απρόσκοπτα στο επιτελικό τους έργο, στο σχεδιασμό και στην παρακολούθηση της υλοποίησης της πολιτικής. Και θέλουμε τα σχολεία μας να λειτουργούν πιο αυτόνομα. Και εδώ υπάρχουν διαδικασίες σε εξέλιξη. Ακούσαμε προηγουμένως και για τις σχολικές εφορίες. Οπωσδήποτε το πλαίσιο λειτουργίας των σχολικών εφοριών θα πρέπει να διαφοροποιηθεί, θα πρέπει να αλλάξει, θα πρέπει να γίνει πολύ πιο ευέλικτο. Ήδη συζητάμε και με τις σχολικές εφορίες, αλλά έχει μπει και στην πολιτική μας ένα πλαίσιο αναδιάρθρωσης του τρόπου λειτουργίας των σχολικών εφοριών. Θα γίνουν πολύ πιο λίγες και θα δούμε και τις αρμοδιότητές τους. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θα μπορούσε να παρουσιαστεί ως όραμα είναι ένα αποκεντρωμένο σύστημα, στο οποίο θα έχουν περισσότερη αυτονομία οι σχολικές μονάδες και θα είναι ένα σύστημα το οποίο θα είναι πλήρως αυτοματοποιημένο και λειτουργικό και αποτελεσματικό. Και βέβαια,
θέλουμε να δούμε και τους φορείς οι οποίοι εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού να λειτουργούν και αυτοί αποτελεσματικά. Ο ΚΟΑ, ο ΘΟΚ, ο ΟΝΕΚ, η κρατική, το Ίδρυμα Συμφωνικής Ορχήστρας, είναι δομές οι οποίες χρήζουν αναδιάρθρωσης. Θα θέλαμε να τις δούμε σε μια δεκαετία σίγουρα να λειτουργούν πολύ πιο αποτελεσματικά. Είναι διαδικασίες οι οποίες βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Ως προς την τρίτη στρατηγική επιδίωξη, συνδέεται με την αναβάθμιση του περιεχομένου της εκπαίδευσης και βέβαια εδώ καθοριστικός παράγοντας είναι η διαμόρφωση σωστής δομής και σωστού περιεχομένου του σχολικού προγράμματος. Έχουν γίνει την τελευταία περίοδο πάρα πολλά. Αυτό που θα μπορούσε να πει κανείς είναι ότι σε μια δεκαετία θα θέλαμε οι μαθητές μας να λαμβάνουν έγκυρη, σύγχρονη και ολοκληρωμένη μόρφωση. Μόρφωση τέτοια η οποία θα τους δίνει τις δεξιότητες που είδαμε και στο όραμα που θέσαμε στην αρχή. Και βέβαια κρίσιμη σημασίας παράμετρη είναι τα αναλυτικά προγράμματα. Τα ορολόγια προγράμματα έχουν γίνει σημαντικότατες αλλαγές την τελευταία χρονιά. Τα έχετε ακούσει και στις διαλέξεις που έχουν προηγηθεί. Δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο. Αυτό που ευελπιστούμε είναι οι αλλαγές αυτές να πέρασαν στο στάδιο της υλοποίησης. Θέλουμε να περάσουν στο στάδιο της ολοκληρωμένης υλοποίησης και της αποτελεσματικής υλοποίησης τους, ώστε να δώσουν τα αποτελέσματα που θέλουμε όλοι μας προς τα παιδιά μας. Το σύστημα αξιολόγησης του μαθητή, θέλουμε ένα σύστημα το οποίο να μην παρουσιάζεται προβληματικό, να παρουσιάζει συνέχεια από την πρωτοβάθμια μέχρι και το επίπεδο του λυκείου, να έχει μια λογική δηλαδή από το που ξεκινά και που καταλήγει και να είναι ακριβοδίκαιο, να δίνει κίνητρα στους μαθητές μας. Θέλουμε σχολεία τα οποία να λειτουργούν στην καθημερινότητά τους ομαλά, χωρίς τρευλώσεις. Γι' αυτό αυτή την περίοδο αλλάζουμε τους κανονισμούς λειτουργίας των σχολείων με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, των ίδιων των μαθητών, των γονέων, των καθηγητών, των εκπαιδευτικών, του Υπουργείου Παιδείας. Και θέλουμε βέβαια το εκπαιδευτικό σύστημα να μην είναι άσχετο με την αγορά εργασίας, διότι στο τέλος της ημέρας τα παιδιά τα οποία βγαίνουν από το εκπαιδευτικό μας σύστημα θα αναζητήσουν την τύχη τους στην αγορά εργασίας στη συνέχεια. Και πρέπει να αναπτυχθούν όλοι οι μηχανισμοί οι οποίοι κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Η στήριξη και η ενίσχυση του κάθε μαθητή με αναγνώριση της διαφορετικότητας αποτελεί την επόμενη στρατηγική επιδίωξη. Εδώ καθοριστική είναι η πολυεπίπεδη στήριξη των μαθητών, λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις της εποχής. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού πρέπει να σας πω ότι ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την προστασία και προαγωγή της ψυχικής υγείας, καθώς και για τη διευκόλυνση της μάθησης και της ολόπλευρης ανάπτυξης των παιδιών που μετέχουν στο εκπαιδευτικό σύστημα από την προσχολική μέχρι και τη μέση εκπαίδευση. Και στο πλαίσιο της αποστολής του, το Υπουργείο προσπαθεί να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της πολιτείας για την παιδεία που αφορούν στη δημιουργία ενός ανθρώπινου σχολείου, ενός σχολείου που να ικανοποιεί τις ανάγκες όλων των παιδιών με σεβασμό στη διαφορετικότητα του καθενός. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και πρέπει να δοθεί στις παρεμβάσεις πρόληψης της σχολικής αποτυχίας και του λειτουργικού αναλφαβητισμού, στην αγωγή της υγείας και της πολιτότητας και στην ένταξη των παιδιών με αναπηρίες στα συνηθισμένα σχολεία. Άρα, μια συνιστόσα του οράματος μας είναι ένα εκπαιδευτικό σύστημα που να αναγνωρίζει και να διαχειρίζεται σωστά τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του κάθε μαθητή. Και βέβαια, όλες αυτές οι παραμέτροι
που παρουσιάζεται εδώ πέρα, η ενίσχυση της σχολικής επιτυχίας και του αλφαβητισμού, η ενίσχυση θετικής συμπεριφοράς, η αντιμετώπιση αντικοινωνικής συμπεριφοράς, που προβληματίζει, θα έλεγα, ιδιαίτερα τώρα τελευταία, η ικανοποίηση των ιδιαίτερων αναγκών και κλίσεων του μαθητικού πληθυσμού, η ψυχολογική στήριξη των μαθητών θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο των προσπαθειών του Υπουργείου Παιδείας και θα πρέπει μέσα στην επόμενη δεκαετία, αν και πάλι το ερώτημα τι θα θέλαμε να δούμε μέσα στην επόμενη δεκαετία, ένα Υπουργείο το οποίο θα διαχειρίζεται αυτά τα ζητήματα αποτελεσματικά, παρέχοντας στα παιδιά όλη τη φροντίδα, ανεξαρτήτως από τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του καθενός. Η πέμπτη στρατηγική επιδίωξη συνδέεται με την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εδώ πέρα κεντρικός στόχος, θα έλεγα, είναι από τη μια η διασφάλιση και η πιστοποίηση της ποιότητας και στη συνέχεια η διεθνοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Θα θέλαμε δηλαδή σε 10 χρόνια να δούμε την Κύπρο ένα διεθνές, ένα περιφερειακό κέντρο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για να το πετύχει αυτό, θα πρέπει οπωσδήποτε να αναβαθμιστούν οι υποδομές των πανεπιστημίων μας, των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σε αυτή την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικές αναβαθμίσεις υποδομών, τόσο στα κρατικά όσο και στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Θα πρέπει να έχουμε την έξωθεν καλή μαρτυρία με κάθε τρόπο. Θα πρέπει να διασφαλίζεται και να πιστοποιείται η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και ήταν καθοριστικό το βήμα που έγινε το περασμένο καλοκαίρι με την ψήφιση από τη Βουλή της νομοθεσίας, η οποία προνοεί την δημιουργία και λειτουργία του φορέα πιστοποίησης και διασφάλισης της ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα την πρώτη συνάντηση με τα μέλη του Συμβουλίου του Φορέα και είμαι αισιόδοξος ότι θα πάει πολύ καλά αυτό το εγχείρημα. Σε 10 χρόνια σίγουρα θα ήθελα να δω το Φορέα μέλος της, του Ευρωπαϊκού Αντίστοιχου Σώματος. Και θα το πούμε και μετά, αλλά να το αναφέρω και από τώρα, γιατί όχι στα πλαίσια μιας επανενωμένης Κύπρου να αξιολογεί όλα τα πανεπιστήμια που λειτουργούν στον τόπο μας και να τα περάσει από το κόσκινο ποιοτικής αξιολόγησης. Θα ήθελα σε 10 χρόνια να δω την Κύπρο να έχει ένα μεγάλο αριθμό διακρατικών συμφωνιών για διεθνή συνεργασία στα θέματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτή την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη μια σειρά από προσπάθειες για υπογραφή ανάλογων συμφωνιών με αρκετές χώρες. Υπογράψαμε κάποιες την προηγούμενη περίοδο. Μέσα στις επόμενες μέρες, πριν μια εβδομάδα ήταν εδώ η Ιταλίδα υπουργός, υπογράψαμε μια συμφωνία. Αναμένεται ότι θα υπογράψουμε με την Ρωσία, με την Κίνα. Υπογράψαμε με το Ομάν, θα υπογράψουμε με το Κατάρ, με το Ισραήλ. Άρα υπάρχει μια κινητικότητα και αυτή η κινητικότητα θα πρέπει να, θα έλεγα, να ενταθεί μέσα στην επόμενη περίοδο, ώστε η διεθνής παρουσία της Κύπρου στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να είναι ιδιαίτερα σημαντική. Και βέβαια καθοριστική σημασία είναι η υπογραφή διμερών συμφωνιών με άλλες χώρες για αμοιβαία αναγνώριση τίτλων σπουδών. Δεν είναι σημαντικό μόνο να έχουμε καλά προγράμματα. Είναι εξίσου σημαντικό τα προγράμματα αυτά να αναγνωρίζονται και από την διεθνή κοινότητα. Και βέβαια τα πανεπιστήμια μας θα πρέπει να αναπτύξουν συνέργειες τόσο μεταξύ τους, όσο και με πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού. Ήδη ξέρω ότι γίνονται πολλά, αλλά υπάρχει περιθώριο για πολύ μεγαλύτερη η ανάπτυξη πολύ περισσότερων συνεργειών. Και βέβαια υπάρχει μια διεθνή στάση αυτή τη στιγμή για εξαποστάσεως εκπαίδευση. Βλέπουμε μεγάλα πανεπιστήμια της Αμερικής, για παράδειγμα, να έχουν δεκάδες χιλιάδες φοιτητές οι οποίοι φοιτούν με τη μέθοδος εξαποστάσεως εκπαίδευση.
αυτή η τάση διευρύνεται και δεν μπορεί η Κύπρος να είναι έξω από αυτή την τάση. Θεωρούμε ότι το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα πανεπιστήμια της Κύπρου, έχουν να προσφέρουν πολλά. Ήδη έγινε μια προσπάθεια για να δημιουργηθεί μια δέσμη, να διαμορφωθεί μια δέσμη προγραμμάτων κάτω από την ομπρέλα του Ανοιχτού Πανεπιστημίου, σε συνεργασία με όλα τα πανεπιστήμια μας, για να προσφέρεται προς τα έξω με τη συνδρομή και του Υπουργείου. Και είμαι αισιόδοξος ότι ανάλογες προσπάθειες θα δούμε να διευρύνονται στο μέλλον. Η έκτη στρατηγική επιδίωξη αφορά τον τομέα του πολιτισμού και συγκεκριμένα την ανάπτυξη, ενίσχυση και προβολή της πολιτιστικής δημιουργίας και κληρονομιάς. Εδώ, πέρα από την διοικητική αναδιάρθρωση του χώρου του πολιτισμού, θα ήθελαμε να δούμε ανάπτυξη, περαιτέρω ανάπτυξη σημαντικών πολιτιστικών υποδομών. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες για ανάπτυξη τέτοιων υποδομών, και το Δημοτικό Θέατρο και η Κρατική Βιβλιοθήκη και η Κρατική Πινακοθήκη και αρκετά άλλα σημαντικά έργα υποδομής νομίζω δημιουργούνται και πιστεύουμε ότι θα αναβαθμίσουν την πολιτιστική δραστηριότητα. Θα θέλαμε να δούμε ακόμα πιο αναβαθμισμένα προγράμματα που να προωθούν την πολιτιστική δημιουργία και εδώ βέβαια είναι και θέμα προϋπολογισμού. Ευελπιστώ ότι με την έξοδο της Κύπρου από την οικονομική κρίση θα έχουμε τους πόρους, περισσότερους πόρους να επενδύσουμε. Επομένως, θα υπάρξει επένδυση στον τομέα του πολιτισμού και θα έβλεπα σε μια δεκαετία να αναβαθμίζονται ουσιαστικά αυτά τα προγράμματα, με αποτέλεσμα να προωθήσουμε την πρόσβαση όλων των πολιτών, αλλά εξαρτήτως ηλικίας, στην πολιτιστική δημιουργία. Αξιοποίηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της Κύπρου για ανάπτυξη νέων δράσεων. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε τον τομέα του κινηματογράφου στην Κύπρο. Έχει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα η Κύπρος σε αυτό το χώρο και θα μπορούσε να αξιοποιηθούν. Και η αξιοποίηση του πολιτισμού στοιχείου διεθνών σχέσεων. Θα μπορούσαμε να αναφερθούμε στην πολιτιστική διπλωματία και δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση, όπως επίσης και ενίσχυση πολιτιστικής πολυμορφίας και διαπολιτισμικού διαλόγου, να μην ξεχνάμε και το ευρύτερο περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται και λειτουργεί η Κύπρος. Η έβδομη και τελευταία στρατηγική επιδίωξη έχει να κάνει με την αποτελεσματική συμμετοχή στο ευρωπαϊκό και διεθνές γίγνεσθε και βέβαια, εδώ πέρα θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η ενεργώς συμμετοχή και συμβολή της Κύπρου στη διαμόρφωση και υλοποίηση ευρωπαϊκών και διεθνών πολιτικών. Είναι καθοριστική σημασίας η παρουσία μας σε σημαντικούς διεθνείς οργανισμούς, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στην UNESCO, σε άλλους διεθνείς οργανισμούς πρόσφατα, μάλλον όχι πρόσφατα, σύντομα. Ελπίζουμε ότι η Κύπρος θα γίνει μέλος και στο ΣΕΡΝ και εκεί, από εκεί έχει να αντλήσει αρκετά ωφέλη. Θέλουμε ενεργό συμμετοχή στις διαδικασίες διαμόρφωσης ευρωπαϊκής πολιτικής. Δεν πρέπει να λείπουν οι Κύπροι, είτε υπουργοί, είτε τεχνοκράτες από τις πλατφόρμες διαμόρφωσης πολιτικής, διότι στο τέλος της ημέρας αυτή η πολιτική μας αφορά και εμάς. Θα πρέπει να ενδυναμωθούν οι προσπάθειες για ανάπτυξη ευρωπαϊκών και διεθνών σχέσεων. Να σημειώσουμε ότι με την δημιουργία του γραφείου, του ομώνυμου γραφείου στο Υπουργείο, έχει δοθεί μια όθηση προς αυτή την κατεύθυνση και προωθούνται και διεθνείς διμερείς συμφωνίες και η συμμετοχή γενικότερα της Κύπρου στη διεθνή πολιτική σκηνή στα θέματα των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Πάρα πολύ σημαντικό είναι η αξιοποίηση ευρωπαϊκών και διεθνών πόρων για υλοποίηση διαφόρων δράσεων. Θεωρούμε ότι υπάρχουν πολλές δυνατότητες το Υπουργείο να αξιοποιήσει ευρωπαϊκούς πόρους μέσα από ανταγωνιστικά προγράμματα, πέρα από τα διαρθρωτικά ταμεία, για να υλοποιήσει μια σειρά από πολιτικές οι οποίες είναι συναφής με το όραμα και με τις στρατηγικές του επιδιώξεις. Το Γραφείο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων του
του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού αναπτύσσει αυτή την περίοδο συγκεκριμένη, θα έλεγα, τεχνογνωσία και το έχει ως αποστολή την πρόθεση της συμμετοχής στελεχών του Υπουργείου και εκπαιδευτικών σε ευρωπαϊκά προγράμματα για άντληση ακριβώς πόρων και την υλοποίηση δραστηριοτήτων που είναι συναφείς με το έργο του Υπουργείου. Τέλος, δύο λόγια για την νεολαία και τον αθλητισμό. Βέβαια, ο στόχος θα πρέπει να είναι η πρόοδος και η ευημερία όλων των νέων της Κύπρου. Θέλουμε να δούμε, έτσι, μέσα στο επόμενο διάστημα, να παρέχονται ευκαιρίες σε όλους τους νέους. Γνωρίζουμε ότι ο Οργανισμός Νεολαίας αναπτύσσει αυτή την περίοδο μέσα από διευρυμένες διαδικασίες, στις οποίες συμμετέχουν και ήδη οι νέοι, την πολιτική του Οργανισμού Νεολαίας, η οποία θα παρουσιαστεί ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου από τους ίδιους τους νέους. Και ο στόχος είναι να έχουμε ευρεία συμμετοχή των νέων και ανάληψη ευθύνης στην ανάπτυξη και την πρόοδο της Κύπρου. Δράσεις δημιουργικής και υγιούς απασχόλησης και ψυχαγωγίας. Και δύο λόγια για τον αθλητισμό. Ο αθλητισμός θα θέλαμε μέσα στην επόμενη δεκαετία να καταστεί ένα εργαλείο για μια καλύτερη ποιότητα ζωής και καλύτερη κοινωνία των πολιτών σε όλους τους τομείς. Ήδη αναπτύσσονται πολλές δράσεις. Θα πρέπει να διατηρηθεί, να προχωρήσουμε στη διατήρηση της χώρας μας σε αξιοσημείωτη θέση στο διεθνή αγωνιστικό αθλητισμό. Θεωρούμε ότι με τις κινήσεις που γίνονται και στο εκπαιδευτικό σύστημα, με τη δημιουργία των αθλητικών σχολείων, ήδη υπάρχει καλλιέργεια ταλέντων και κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ θα πρέπει και εδώ να αναπτύξουμε διευρυμένα αθλητικά προγράμματα αθλητικής ενασχόλησης με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών ανεξάρτητα από ηλικία ή φύλο. Εδώ είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού. Είμαστε βέβαιοι ότι με την αναδιάρθρωση του ίδιου του οργανισμού, αλλά και με την υλοποίηση της δικής του στρατηγικής και του οράματος του οργανισμού, θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτό το κομμάτι της πολιτικής και του οράματος μας. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ και σε μια μεγάλη πρόκληση που είναι επίκαιρη και την έχουμε σίγουρα αυτή την περίοδο ενώπιον μας. Γνωρίζετε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Οπωσδήποτε, μια μεγάλη πρόκληση θα ήταν η παιδεία, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός, η νεολαία, να διαδραματίσουν και έχουν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο τόσο στην ίδια τη διαδικασία επίλυσης του κυπριακού προβλήματος, όσο και σε μια ελεύθερη και επανενωμένη Κύπρο. Θα μπορούσα δηλαδή αυτοί οι τομείς να συμβάλλουν στην καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης, στην ειρηνική συμβίωση των δύο κοινοτήτων σε μια προπτική λύσης και σίγουρα και η Τεχνική Επιτροπή, η οποία εξαγγέλθηκε πρόσφατα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, είμαι βέβαιος ότι μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά προς αυτή την κατεύθυνση. Θα μπορούσαμε να πούμε περισσότερα στη συνέχεια για αυτό το θέμα. Καταληκτικά, θα ήθελα να πω ότι η υλοποίηση του οράματός μας ταυτίζεται με την παροχή ψηλής ποιότητας εκπαίδευσης, την αναβαθμισμένη πολιτιστική δραστηριότητα, την αθλητική δράση που θα βελτιώνει την ποιότητα ζωής των πολιτών και την παρουσία ενεργής νεολαίας στον τόπο μας. Η υλοποίηση του οράματός μας μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά ώστε η Κύπρος να προχωρήσει σταθερά στον δρόμο της ανάπτυξης, της προκοπής και της προόδου, μέσα από τη διαμόρφωση πολιτών, οι οποίοι θα έχουν τα χαρακτηριστικά που περιλαμβάνονται στο όραμα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Σας ευχαριστώ.